Όχι στο σκοτάδι, φωνάζουν διαδηλωτές στη Νέα Υόρκη. Η απόφαση σώματος ενόρκων να μην ασκηθεί δίωξη εναντίον αστυνομικού που θεωρείται ύποπτος για τον θάνατο Αφροαμερικανού έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο. Στα μέσα Ιουλίου, ο Έρικ Γκάρνερ απεβίωσε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, υπέφερε από παχυσαρκία και άσθμα. Πρόκειται για τη δεύτερη δικαστική απόφαση που θεωρείται ευνοϊκή για την αστυνομία μετά από εκείνη του Φέργκιουσον. Πώς μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη στο δικαστικό σύστημα όταν μας απογοητεύει σε τέτοιο βαθμό? Δεν πίκρανε μόνο εμένα ως μητέρα, αλλά τόσους πολλούς από εμάς. Αν δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό, θα μας απογοητεύσει και στο μέλλον. Πρέπει να διορθώσουμε το λάθος και είμαστε ευτυχείς που η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση αναλαμβάνει την υπόθεση και συνεχίζει την έρευνα. Ο Γενικός Εισαγγελέας Έρικ Χόλντερ ανακοίνωσε την έναρξη ομοσπονδιακής έρευνας με αντικείμενο την πιθανή παραβίαση των δικαιωμάτων του Έρικ Γκάρνερ. Οι εισαγγελείς μας θα διεξάγουν μια ανεξάρτητη και δίκαιη έρευνα, δήλωσε ο Χόλντερ.